Καλησπέρα σε όλους και σε όλες και καλώς ήρθατε στο όμορφο καλλινό κάναλο που σας κρατάει συντροφιά σε αυτές τις μέρες τις δύσκολες. Και γι' αυτό ήρθα εγώ εδώ για να σας πω 20 πράγματα που μπορείτε να κάνετε αυτές τις μέρες που είστε σε καραντίνα. Σας καλωσορίζω έτσι απλά με τις μπιτζάμες μου, γιατί όπως καταλαβαίνετε μένω και εγώ σπίτι. Και από πλευράς μου να δώσω και τη δική μου συμβουλή στο να μείνετε στο σπίτι, και όχι φυσικά μόνο για εσάς που είστε νέοι ή νέες, αλλά κυρίως για τους ηλικιωμένους και κυρίως για τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, που τους νοιαζόμαστε και δεν θέλουμε να πάθουμε κακό. Οπότε καλό είναι όσο μπορούμε να μένουμε στο σπίτι, να μειώνουμε τις μετακινήσεις μας. Βοηθάει πάρα πολύ. Έτσι εγώ βάφτηκα για εσάς σήμερα και είπα να σας προτείνω κάποια πράγματα που θα μπορούσατε να κάνετε, έτσι ώστε να περάσει γρήγορα ο χρόνος, αυτούς που καθόμαστε στο σπίτι, αλλά και όμορφα και δημιουργικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά, γιατί όχι, αφού τώρα έχουμε πολύ χρόνο, ας μαγειρέψουμε, ρε παιδί μου, και κάτι δύσκολο. Κάτι που δεν θα κάναμε σε άλλη περίπτωση, επειδή δουλεύουμε, επειδή ο χρόνος μας είναι μειωμένος. Γιατί όχι. Αμέσως μετά έρχεται και το καθάρισμα. Πράγματα που λες, όχι, ρε γαμώτο, δεν έχω χρόνο να καθαρίσω. Α πούμε, κάποια τζιτζιλιμίτζιλι που δεν τα δίνεις τόσο σημασία. Κάνεις τις πιο πάνω-πάνω δουλειές. Πρέπει και αυτά να τα κάνουμε στις μέρες που καθόμαστε. Γιατί όχι. Είναι η ευκαιρία μας. Να κάνουμε το σπίτι λαμπίκος. Να έρχεται αργότερα η πεθερά και να βλέπει μέσα το σπίτι λαμπίκο. Που λέει ο λόγος. Συμμαζέψτε τα πράγματα. Αλλάξτε διαρρύθμιση στο χώρο σας για να μην βαριέστε. Κάντε κάποια πράγματα που δεν θα κάνατε αν ήσασταν σπίτι μετά τη δουλειά, ας πούμε, κουρασμένοι. Που δεν τα βάζετε σε προτεραιότητα. Μπορείτε να κάνετε όση ώρα μπάνιο θέλετε. Τώρα αυτό, εντάξει, δεν είναι προτέρημα των πλουσίων αυτό, παιδί μου. Κάνετε όση ώρα μπάνια θέλετε. Ακόμα και τις ετικέτες του σαμπουάν μπορείς να διαβάσεις. Τι, δεν το κάνετε εσείς αυτό? Να το κάνετε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι χρησιμοποιείς. Μπορεί αυτό που χρησιμοποιείς για τα μαλλιά να είναι για το σώμα. Όχι. Κάντε peeling, κάντε scrub, κάντε απολέπιση. Περιποιηθείτε το σώμα σας, περιποιηθείτε όλο σας το κορμί, κάντε γυμναστική, περιποιηθείτε το πρόσωπό σας, βάλτε μάσκες, βάλτε το ένα, βάλτε το άλλο, περιποιηθείτε τα μαλλιά σας. Πόσες φορές ξεχνάμε να περιποιηθούμε τα μαλλιά μας? Δηλαδή είναι κάποια πολύ σημαντικά πράγματα που λόγω της καθημερινότητας τα παραμελούμε, αλλά τώρα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Βάλτε μία μάσκα και αφήστε την όλο το βράδυ. Βάλτε καστορέλιο και αφήστε όλο το βράδυ στα μαλλιά σας. Εκεί να μακρύνουνε. Τώρα έχετε την ευκαιρία. Δεν βγαίνετε έξω, οπότε δεν σας βλέπει κανένας. Ο σύζυγος με το τουρμπάνι ίσως. Αυτό εντάξει, δεν πειράζει. Μας έχουν συνηθίσει να κάνουμε άλλα τρελά. Δοκιμάστε ένα χτένισμα, ένα κάτι που είδατε στο Pinterest. Μπορείτε να ξεσκεφτείτε πάνω στο μακιγιάζ. Βεβαίως, βάλτε καλλινό κάναλο, βάλτε καλλινό κάναλο, έλα να βάζουμε καλλινό κάναλο. Να σας βλέπω, να μου στέλνετε φωτογραφίες, τι κάνατε από αυτά που έχω κάνει. Άντε, γιατί, σας κρατάω συντροφιά, αλλά, θέλω και από εσάς να εξασκήσετε. Να ξέρετε, το μακιγιάζ είναι εξάσκηση, το έχω πει και το έχω ματαπεί. Είναι ώρα να αρχίσεις να διαβάζεις ένα βιβλίο. Να το τελειώσεις αυτό το βιβλίο, έχεις πάρα πολύ χρόνο. Δες Netflix την τελική. Ή ξεκινά μια καινούργια σειρά που ίσως την είχες παραμελήσει, γιατί όλοι λέγανε «Α, είναι τέλεια, είναι τέλεια, είναι τέλεια» και εσύ έλεγες «Δεν θέλω να πάω με όλους αυτούς που λένε ότι είναι τέλεια», αλλά τελικά μόλις τη βλέπεις κολλάς. Ξεκινά μια σειρά, το Elite ας πούμε, ξεκινά το Elite. No sponsor video. Φτιάξε τα νύχια σου. Εγώ σήμερα τα έφτιαξα, τα έκανα έτσι γαλαζοπάγος, είναι αυτό το γαλάζιο του πάγου. Περιποιήσου τα πετσάκια, βάλε να μουλιάσουν. Έχεις πολλά να κάνεις, σου λέω. Κάνε καθάριση της ντουλάπας σου. Ξέρεις πόσα ρούχα έχεις που θέλουν πέταγμα και εσύ τα αφήνεις εκεί μέσα και λες «Ρε φίλε, αυτό θα το ξαναβάλω» και τελικά δεν το ξαναβάζεις ποτέ. Θα το πετάξεις την επόμενη χρονιά. Αντί να το πετάξεις την επόμενη χρονιά, πέτα το τώρα. Εγώ πάντως έτσι κάνω. Τι άλλο μπορείς να κάνεις? Άκου τώρα εδώ ιδέα που έχω. Άκου τώρα εδώ ιδέα. Λοιπόν, θα βγάλεις κάποια ρούχα από την ντουλάπα σου, θα φτιάξεις σετάκια, θα βγάλεις φωτογραφίες και όταν θα δυσκολεύεσαι και δεν θα ξέρεις τι να φορέσεις την επόμενη μέρα όταν θα αρχίσει το πρόγραμμά σου το κανονικό, θα έχεις τις φωτογραφίες και θα λες «Οπ, να, έχω τελικά τι να βάλω». Τέλειο!
Και αφού η δημιουργικότητα μας έχει σκάσει αυτές τις μέρες, ζωγραφίστε. Κάντε μια κατασκευή με ξύλα, με κάτι. Φτιάξτε ένα συρτάρι που έχει χαλάσει εδώ και καιρό και δεν το φτιάχνατε τόσο καιρό. Ράψτε το κουμπί από το πουκάμισο που έχει κοπεί εδώ και μέρες και καιρό. Και το πουκάμισο δεν το φοράτε επειδή έχει κοπεί το κουμπί. Ράψτο ρε παιδί μου, ράψτο. Εκτός από οργάνωση ντουλάπας, καλό θα ήταν να οργανώσεις και τα καλλιτικά σου έτσι ώστε να μπορείς να τα βρεις που είναι το καθένα, να ξέρεις ότι τα έχεις σε μια ωραία και μορφολογική σειρά. Τα κραγιόν σου, τις σκιές σου, όλα αυτά είναι καλό να είναι καθαρά και περιποιημένα, όπως επίσης και τα πινέλα σου. Καθάρισε τα πινέλα σου, παίρνει αρκετό χρόνο, οπότε αν δεν μπορούσες να το κάνεις στην καθημερινότητά σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις. Και τέλος, παίξε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι, βρε αδερφέ. Πόσα άτομα είστε στο σπίτι, 2, 3, 4. Μαζευτείτε και παίξτε μονόπολη. Μαζευτείτε και παίξτε χαρτιά. Γιατί όχι. Όλοι μαζί, άμα είστε υγιείς, μπορείτε να βρεθείτε σε ένα χώρο και να παίξετε οτιδήποτε. Ελπίζω να σας φάνηκαν δημιουργικές ιδέες μου. Ελπίζω να τις εφαρμόσετε. Ελπίζω να περάσει ο χρόνος γρήγορα. Να είμαστε όλοι μα όλοι υγιείς. Όλοι μα όλοι καλά. Ελπίζω να ανακάμψουμε το γρηγορότερο. Και αν έχετε κάποιες άλλες ιδέες, να μου γράφετε, να μου στέλνετε στο Instagram μου και να μου λέτε τι θέλετε να δείτε από μένα. Σας φιλώ γλυκά, καλή συνέχεια και καλή υπομονή σε όλους. Φιλάκια πολλά.